Γεια σας παίχτες μου, γεια σας μάγκες μου. Νέο βίντεο σήμερα με cheat meal. Πόπι. Ναι. Αυτό είναι cheat meal δικό μου μετά από πόσο καιρό? 6,5 μήνες. Σόπαρε. 6,5 μήνες. Περάσανε. Εγώ νομίζω ότι σαν χθες έτρωγα σουβλάκια. Έτσι μου φαίνεται. Όχι, και όμως περάσανε 6,5 μήνες. Από 3 Απριλίου. Σόπαρε. Καλά, και πώς γίνεται εμένα οι πελάτες μου να μην μπορούν να αντέξουν 2 μέρες με στεγνό φαγητό? Χωρίς σάλτσες, χωρίς μουστάρδες, χωρίς κέτσαπ, χωρίς μαγιονέζες, χωρίς τις πατάτες τηγανιτές που αρέσουν σε όλους. Πώς γίνεται αυτό? Απλά δεν έχουν πειθαρχία, δεν έχουν θέληση. Μάλλον δεν έχουν θέληση. Δεν έχουν θέληση. Και αυτό που λένε ότι θέλω να αδυνατήσω, το λένε έτσι απλά, δεν το πιστεύουν? Απλά κοιτάνε μια μέρα τη ζυγαριά. Τη βλέπουν λίγο πιο πολύ, ή βασικά δεν κοιτάνε ζύγια, κοιτάνε ότι τους μπαίνει το παντελόνι. Αλλά είναι στιγμιαίο. Έχουν στην αρχή τη θέληση το να ξεκινήσω, να πληρώσω κάποιον, ναι, για να ξεκινήσω. Ναι, ξέρεις τι όμως, δεν φαίνεται λίγο στημένο όλο αυτό τώρα, γιατί είναι 6,5 μήνες, αγάπη. Να τα φάμε τώρα που είναι ακόμα ζεστά. Και ASMR παρακαλώ, και ASMR. Εσύ έχεις 2 chicken burger. Κάτω, κάτω. Μάθα να κάνεις content. Που μου θες να φας και με μαχαιροπύρουνε το burger. Μήπως θα σου φέρω και γάντια. Αφού το ξέρεις ότι δεν μπορώ να το φάω αλλιώς. Να μπορέσεις. Θα κάνω. Λοιπόν. Κοίτα εδώ πως είναι. Εμένα έχει και αυγό. Εμένα δεν ξέρω τι έχει. Είναι chicken burger. Εμένα είναι μοσχάρι, αυγό και τρούφα. Κοίτα τώρα πώς σπάει το σαγόνι. Κοίτα. Κοίτα εδώ. Το πιάνω. Θες δύο όμως. Όταν έχεις να φας καιρό σαβούρα. Μείνεις πολύ ευαίσθητα μετά τη γεύση της σαβούρας, όταν έχεις να φας πολύ καιρό. Όταν τρως κάθε μέρα, δεν το ευχαριστήσεις τόσο, πιστεύω. Αρικός, θα είναι όνειρο. Ναι, αλλά μπορείς να τρως κάθε μέρα αυτό το πράγμα, δεν το ζητήσεις. Μα δεν έχει αξία μετά, δεν έχει... Δεν το... Δεν υπάρχει απόλαυση μετά. Ναι, αλλά κάτσε. Άμα κάνω 2 ώρες δίαιτα, μετά δεν πρέπει να επιβραβεύσω τον εαυτό μου με ένα μπέργκερ, αφού έχω κάνει 2 ώρες δίαιτα. Μετά από 2 ώρες. Να. Τι δίαιτα είναι αυτή? Δίπλα. Γιατί η διαδηματική νηστεία δεν είναι ότι νηστεύεις 16 ώρες και μετά τρως τα πάντα και επιβραβεύεις τον εαυτό σου? Έτσι και αυτό. Δεν είναι δίαιτα αυτό το πράγμα, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Πω πω, και πίκλες και όλα μου αρέσουν. Τώρα τα πάντα τώρα, μωρό μου, και εσύ να τα φάω μετά, να ξέρεις. Α, κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Εσύ προσεκτικά. Ας το προσωπικά, ξέρεις τι. Πρέπει να κάνουμε κοιλιακούς τσεκ. Πρέπει να δεις τους κοιλιακούς μου. Για μέτρα τους, είναι όλοι στη θέση τους? Είναι. Είναι. Είναι όλοι στη θέση τους? Είναι, είναι, για να δω, ναι. Λοιπόν, με το που το φάω να δούμε αν θα εξακολουθούν να είναι στη θέση τους. Γιατί μπορεί να φύγουν. Ή μπορεί να γίνουν και πιο πολλοί. Σαν του τέτοιου, σαν του Εμμανουήλ. Πώς είναι? Θέλεις να δεις? Όχι, το δικό μου πολύ ωραίο. Δεν θέλω. Εγώ το πήρα τσίκεν γιατί είμαι σε δίαιτα κιόλας, κατάλαβες. Και απλά του ρίχνεις λίγο υδατάνθρακα? Ναι, λίγο παραπάνω υδατάνθρακα του βάζω. Και λίγο λιπαρά. Ωραία. Τι βαζάζεις μέσα? Ξέρεις τι? Πες. Πάλι με πελάτη έχει να κάνει. Okay. Να τρώω, δεν σε πειράζει. Τρώγεσαι, ναι. Μου λέει... Μουστάρδα, μου λέει, μπορώ να βάζω. Και του λέω, ναι, μουστάρδα, το μπαχαρικό, το μουστάρδα. Τη σκόνη. Αν μου λέει, εγώ μέσα μου λέει, την άλλη μπορώ να βάζω και έβαζα την άλλη μουστάρδα παντού. Οπότε λέω να βάλω και εγώ μουστάρδα. Να δοκιμάσεις, μήπως έκανες κάτι λάθος εσύ τόσο καιρό. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρεις τίποτα τι βάλω τη μουστάρδα. Τις βατάτες θα τη βάλω τη μουστάρδα.
Άου, το μουστάκι μου, ρε. Περίμενε, ρε, έχω ψαλίδι. Δεν μπορώ να το ανοίξω. Πώς φαίνομαι ότι είμαι ανάπηρος σε αυτά τα πράγματα. Ότι είμαι άπειρος. Δεν είμαι ήπειρος, είμαι άπειρος. Δεν το έχω. Ο άλλος που τρώει συνέχεια τέτοια έχει μάθει να τα ανοίγει. Και εγώ θέλω ειδικό τέτοιο. Εγχειρίδιο. Οδηγίες χρήσης θέλω εγώ. Για να ανοίξω μια μουστάρδα. Έλα, ναι. Πέρα από την πλάκα. Δεν μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να τρώω κάθε μέρα τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ. Τώρα δηλαδή, κάποιος που θέλει να κάνει να προσέχει το σώμα του, δεν γίνεται να τα τρώει αυτά κάθε μέρα. Ή έστω. Και μια φορά την εβδομάδα. Λοιπόν, φτάσε το σώμα σου κάπου. Εδώ είσαι λάθος. Είσαι λάθος. Έχω ακούσει ότι υπάρχει ένας διατροφολόγος. Είναι ειδικός διατροφολόγος. Που πας αυτό να και σου βγάζει ό,τι φαγητά θέλεις ρε παιδί μου. Μπέργκερ σου αρέσει να τρως, πίτσες, σουβλάκια, ντόνατς, παγωτά και σου βγάζει διατροφή με τα φαγητά που σου αρέσει και χάνεις κιλά. Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Υπάρχει τέτοιος διατροφολόγος. Ωραία. Και να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Κιλά τα χάνεις ρε μωρό μου. Θα τα χάσεις τα κιλά, ναι. Πώς θα δείχνεις. Πώς θα δείχνεις το θέμα. Τι σημασία έχει ρε. Αρκεί να τρως αυτό που θες και στη ζυγαριά θα δεις ότι έχεις χάσει κιλά. Τι σε νοιάζει σαν τώρα, τι κόλλας. Κοίτα, αν ο άλλος πηγαίνει μόνο και μόνο για να χάσει κιλά. Ρε, okay, μαγιά του. Εδώ έχω ανθρώπους που πάνε και κάνουν λιπομέτρηση και μου λένε ότι είμαι 12% λίπος. Και τους βλέπω και είναι πάνω από 25. Αλλά η λιπομέτρηση τους βγάζει κάτω από 12, λέει. Πληρωμένος και μου λέει, και μου λέει, αυτό μου λέει, είναι μου λέει σπλαχνικό λίπος, μου λέει. Σπλαχνικό. Σπλαχνικό λίπος έχω, μου λέει πολύ, μου λέει. Αλλά έτσι είμαι 12%, μου λέει. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο. Μαζί όσο καιρό είμαστε, που έχουμε κάνει και τις προετοιμασίες μας μαζί, απολαμβάνουμε πολύ περισσότερο το cheat meal, όταν είναι πραγματικά cheat meal. Ναι. Όχι όπως πέρυσι που δεν ήμασταν λόγω του προβλήματος που είχες με το αυτί σου, που τρώγαμε τα σουβλάκια, δεν το απολαμβάναμε τόσο, ήταν απλά... Γιατί πλάι. Δεν ήμασταν σε στέρηση. Ναι. Απλά ήμασταν φυσιολογικοί άνθρωποι, φυσιολογικοί όπως ο περισσότερος κόσμος που δεν κάνει διατροφή. Εγώ έτρωγα μία με δύο φορές την ημέρα και δεν πίναχα. Με το ζόρι έτρωγα κιόλας. Γιατί ο μεταβολισμός μου δεν το αναζητούσε. Θυμάσαι πόσο δύσκολο ήταν όταν ξεκινήσαμε. Ναι, ήταν η αρχή. Για να ξεκινήσει ο μεταβολισμός σου να δουλεύει. Με το ζόρι που ξεκίνησε, δηλαδή από εκεί που έτρωγες δύο γεύματα την ημέρα, 3 Απριλίου ξεκίνησες στα 5 γεύματα. Και όχι μικρές ποσότητες. Ναι. Τις πρώτες 3 μέρες δεν κατάφερα να φάω και τα 5 γεύματα. Θυμάσαι πόσο βασανιστικό ήταν. Ναι, αλλά μετά τις 3 μέρες κατάφερα να κέτρωγα όλη την ποσότητα φαγητού. Γιατί καταλάβαινα ότι άμα θέλω δηλαδή να πετύχω το στόχο μου, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αλλά ούτε ένα, ούτε λίγο πατάτα. Δηλαδή εγώ που μαγείρευα για τον Ιάκωβο και για τον μπαμπά μου, ποτέ μου δεν δοκίμασα τα φαγητά που τους έφτιαχνα. Μόνο τα μύριζα και φώναζα. Έλα να δοκιμάσεις Ιάκωβε, έλα να δοκιμάσεις να δεις άμα θέλει λίγο αλάτι, λίγο αυτό. Τόσους μήνες, τίποτα. Αυτό και λέγεται πειθαρχία. Κάλλη στη θέση του Τριζάρια. Δεν μπορώ να κάνω εγώ διατροφή τώρα, να μαγειρεύω και για τον άντρα μου που δεν κάνει διατροφή και για το παιδί μου και τον εαυτό μου. Πώς γίνεται να μην μπορείς. Πόσες ώρες δούλευα. Πάνω από 12 ώρες. Πάνω από 12 Όλο ώρες. Το καλοκαίρι. Έχασα καμία προπόνηση. Ούτε μία. Έχασα κανένα γεύμα. Ούτε ένα. Μαγείρευα και για τους άλλους. Μαγείρευες για όλους. Και δεν έκανα ποτέ ένα cheat meal. Εγώ πίνω νερό, βλέπετε. Η Πόπη, zero. Ακόμα πιο πειθαρχημένος είμαι εγώ, ρε. Γιατί αυτό μπορεί να έχει κάτι σε σάχαρο αντικαταστάτη. Εγώ ούτε τέτοια δεν θέλω, ρε. Νερό σκέτο, ρε. Πάρα πολύ σημαντικό είναι
μετά από μια προετοιμασία για αγώνες να πίνετε αρκετό νεράκι, αλλά όχι γρήγορα, σιγά σιγά. Γιατί η πρώτη ανάγκη που έχει το σώμα σας είναι το νερό και όχι τόσο το φαγητό, γιατί είσαστε αφιδατωμένοι. Ενυδατώστε πρώτα το σώμα σας με νερό και μετά φάτε ότι η μαλακία σας έρχεται, αλλά με μέτρο και σιγά σιγά. Τι θα κάνουμε τελικά? Θα πάμε σε αυτό να μας βγάλει τη διατροφή με τα μπέργκερ και τις πίτσες ή θα κάνουμε διαλυματική νηστεία? Θα τρώμε μόνοι μας ό,τι θέλουμε μία με δύο φορές την ημέρα? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στη διατροφή. Πρέπει να έχει τα πάντα η διατροφή. Ειδικά όταν είσαι στο off-season. Ειδικά σε εμάς οι γυναίκες, έτσι. Ναι, βέβαια. Αλλιώς δουλεύει. Αλλιώς δουλεύει ο κύκλος του. Ναι. Να κάνω λίγο φασαρία, μπορώ? Κάνω, ναι. Έχει μάλλον. Ναι, αλλιώς δουλεύει στις γυναίκες. Εγώ το είχα παρατηρήσει αυτό στον πρώτο αγώνα που τελείωσα. Μετά από ένα μήνα, θυμάσαι το Δεκέμβρη, είχα τον αγώνα τον Νοέμβρη. Το Δεκέμβρη οι ορμόνες μου είχαν γίνει έτσι. Τα μάγουλά μου είχαν πριστεί. Ναι, αλλά εσύ... Γιατί δεν είχα κάνει διατροφή μετά. Εσύ όμως μέχρι και την ημέρα του αγώνα έχεις κανονικά περίοδο. Mm-hmm. Γιατί έτρωγες σωστά, είχες λιπαρά μέσα, είχες υδατάνθρακα. Mm-hmm. Φέτος ας πούμε που το τρέξες λίγο. Το τρέξα, του γάμισα τα πρέκια. Ναι, με το αερόβιο και όλα αυτά που γίνανε. Που δεν έτρωγες καθόλου υδατάνθρακα. Φέτος ήταν μια καταστροφή, εντάξει. Δεν πειράζει, όλα πρέπει να γίνονται έτσι. Δηλαδή από τα ταλάντα. Ήταν μια αρνητική εμπειρία αυτό. Αλλά ακόμα και από αυτό μαθαίνεις. Τουλάχιστον όμως βλέπεις τα μαγουλάκια μου δεν έχουν πάει έξω, δεν είμαι όπως ήμουνα το Δεκέμβρη του 2021, γιατί έκανα διατροφή. Πας στο δεύτερο κιόλας. Α, τι. Σιγά το μέγεθος ρε Πόπη, τι το πέρασες. Δεν είναι και από πού τη δεινόσαυρο. Θα σε παρακολουθώ μόνο τώρα. Να, εσύ πήρες ένα. Μα τι θα μπορούσα να φάω και δεύτερο. Δεν έχουμε και το ίδιο στο μαχάκι. 50 κιλά εσύ. Πόσο ήμουν εγώ, 100 ήμουν, τώρα είμαι 90. Είμαι λίγο πιο μίνι. Σε σχέση με το συνηθισμένο μου βάρος. Πολύ τσαχπινιά η πατάτα, ε. Εγώ θα παίζω με την κάμερα. Τη μουστάρδα δεν μου καθαρίζει. Λιαχ, όχι, δεν μου αρέσει η μουστάρδα. Φου. Όχι η μουστάρδα, βρε. Βάλε μαγιονέζα καλύτερα. Άνοιξε την. Κάτσε να διώξω τη μουσταρδίλα. Μουσότριχα. Αρέσει και η μαγιονέζα πρέπει να κάνει καλό. Λες. Ξέρεις γιατί? Έχει αυγό μέσα, ρε. Δεν παχαίνει, ρε, αυτό. Πρωτεΐνη. Δεν παχαίνει. Το αυγό παχαίνει, ρε. Όχι, ρε. Δεν παχαίνει, ρε. Το άλλο με τους κρόκους που με έχουν τρελάνει. Ποιο? Α, άσο ανεβαίνει η χοληστερίνη με τους πολλούς κρόκους. Πέρα από αυτό, εγώ επειδή στην προετοιμασία δεν έτρωγα κρόκους και μου λένε γιατί δεν τρως κρόκους, ρε. Δεν ξέρεις ότι δεν ισχύει αυτό μου λέμε τη χοληστερίνη. Ναι, α, το γυρίσανε δηλαδή φέτος. Ναι, ναι, το ξέρω, λέω. Αλλά εσύ το ξέρεις ότι ο κρόκος έχει πολύ λίπος. Και έτσι πως έχω διαμορφώσει τη διατροφή μου, δεν έχω ανάγκη τόσα λιπαρά. Mm. Είναι όλοι έξυπνοι, ρε. Είναι όλοι έξυπνοι. Είναι αυτοί που δεν έχουν καταφέρει τίποτα, αλλά θα σου δώσουν την καλύτερη συμβουλή. Θα σου πούνε ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνεις. Αλλά στον εαυτό τους. Θα σε φτιάξουν κιόλας. Θα σε φτιάξουν, ναι, αλλά στον εαυτό τους δεν θα τα έχουν εφαρμόσει ποτέ, ποτέ. Είναι μόνο για να σου δίνουν συμβουλές. Ένας μου λέει. Είμαι τώρα 2 εβδομάδες ξέρω πριν τον αγώνα και λέω ότι είμαι κουρασμένος, νιώθω κούραση, δεν την παλεύω. Τι μου λέει? Φίλε, λέει, άμα στύψεις κανένα χυμό από πορτοκάλι, θα είσαι καλά. Περδίκη. Τι μου είπε ο άνθρωπος, ρε. 2 εβδομάδες εγώ, πριν από τους αγώνες. Ναι, 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 εγώ ας πούμε δεν το σκέφτηκα. Σόπα, ρε, φίλε. Δεν μου πέρασε εμένα από το μυαλό με τίποτα.
Κοίτα. Όπως κάνουν οι όλοι οι influencers τώρα που τρώνε αυτά. Του βάζω ένα 8,5 στα 10. 8,5, ε. Να, είναι δύο ίδια που είδα. Έπρεπε να πάρω δύο διαφορετικά για να κάνω βαθμολόγηση και στο ένα και στο άλλο, αλλά επειδή είναι δύο ίδια. Είναι, οπότε, είναι έτσι 8,5. Καλό δηλαδή. Ναι, είναι καλό. Είναι τίμιο. Ναι. Είναι άξιο. Το δικό μου θα του έβαζα 8. Ναι. Γιατί ας πούμε εγώ το αυγό που είχε μέσα, θα ήθελα ο κρόκος να σπάει. Παρά ήταν ψημένο το αυγό. Αλλά ένιωθα και τη γεύση από την τρούφα και το μοσχάρι. Ωραίο ήταν. Αλλά 8, όχι παραπάνω. Δηλαδή πιστεύω κάπου θα υπάρχει και ένα δεκάρι θα υπάρχει. Κοίτα, δεκάρι δεν πιστεύω να υπάρχει ποτέ. Πάντα υπάρχει η περιθώριο βελτίωσης. Λες, ε. Οι πατάτες... 5. 5, γιατί... Χάλια. Χάλια οι πατάτες. Πατάτες αυτές είναι από τη θεία. Πολύ λεπτές. Ναι. Πολύ σκληρές. Ναι. Παγωμένες πλέον. Πλέον και σε θέσεις που ήτανε, δεν αποτυχία είναι. Από μένα όχι στις πατάτες. Κοίτα, άμα συνεχίσουμε και κάνουμε τέτοια βίντεο, το μουσί πρέπει να το κόψω και το μουστάκι. Ναι, πώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πιο πολύ θα τρώει το μουστάκι παρά εσύ. Όχι, θα φύγει το κοτόπουλο. Όχι, διαλύεται. Αυτή δεν είναι χαρτοπετσέτα, αυτή είναι τραπεζομάτια, όχι. Έπρεπε να φοράς μπλούζα για να την περάσω έτσι. Mm. Θα πούμε ποιο μαγαζί τα πήραμε. Γιατί μας δώσαν τσάπα για να το πούμε. Σε ποια περιοχή είμαστε θα πούμε. Θα πούμε, ναι. Πού είμαστε. Πού είμαστε. Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη. Είμαστε κρίση. Κρίση στη Μαδρίτη. Είμαστε κρίση μες στην κρίση. Στη Μαδρίτη. Το ψωμάκι είναι πολύ ωραίο. Αυτό πήγα να σου πω, ότι αυτό που έχει μείνει και έχει πιάσει όλη τη σώση, ναι, ναι, από αυτά, ζουμί, ζουμί, αυτό είναι το νικό. Είναι πολύ ωραίο. Μήπως χόρτασε, μήπως φτάνει. Όχι, δεν έχω χορτάσει. Ναι, αλλά φτάνει όμως. Τι φτάνει, ρε, πας καλά. Μπορώ να σου κάνω βάκουμ. Όχι, όχι, μη. Τι φτάνει, φτάνει, τι φτάνει. Δεν πρέπει να είσαι υπερβολικός. Δηλαδή μα να... δεν είμαι υπερβολικός. Τώρα κάνεις αυτό, ναι, που κάνουν οι πελάτες σου. Τους λες μετά από μήνες. Άντε βρε κεραβέλη, φάε ένα cheat meal την Κυριακή. Και του γαμάνε τα πάντα. Φάε ένα χωρίς να το ζυγίσεις. Και άκουμε, πάνε μια κατσαρόλα φαγητό. Άσου πελάτε μου τώρα στην άκρη. Άσου πελάτε μου στην άκρη. Άκου τώρα εδώ. Με βλέπει κάποιο άλλο. Και τώρα μου λέει. Που τρως ή τώρα, το σώμα που τρώω, σου. Τώρα που τρώω. Okay. Τώρα που τρώω. Και το σώμα μου. Mm-hmm. Και λέει, ρε μαλάκα, αυτό, κοίτα πώ είναι. Είναι κομμάτι αυτό. Και δε τι τρώει. Και δε τι τρώει μπέργκερ. Άρα πρέπει να φάω και εγώ μπέργκερ. Για να γίνω έτσι. Για να γίνω έτσι. Και βγάζει το συμπέρασμα. Δεν κοιτάει ότι εγώ επί 6,5 μήνες πεινούσα τρώγοντας κοτόπουλα, πατάτα, κοτόπουλο, ρύζι, αγγούρι, μαρούλι, λαχανικά, μπρόκολο, μονοπράσινα λαχανικά έτρωγα. Ούτε ντομάτα έβαζα. Σχόλιο. Γιατί δεν έβαζες ντομάτα. Γιατί η ντομάτα παχαίνει και τι δεν έβαζες.
Επειδή έχει λίγο σάχαρη η ντομάτα ή επειδή η ντομάτα δεν είναι λαχανικό και είναι φρούτο. Ξέρεις ότι η ντομάτα είναι φρούτο. Ναι, το ξέρω. Δεν το έμαθα από όταν ήμουν μικρή σχολείο. Σχολείο λαχανικό το λέγαμε. Αφού μεγάλωσα, αφού έκανα τον Ιάκωβο, μη σου πω ότι πρέπει να είναι και 6 χρόνια, 5 που το έχω μάθει. Μα εκεί είναι η μαγιά. Να ξέρεις ότι η ντομάτα είναι φρούτο και να τη βάζεις σε σαλάτα με λαχανικά. Θα σου φτιάξω σαλάτα όταν γυρίσουμε. Με πορτοκάλι. Μαρούλι πορτοκάλι. Και τα ντρέσινγκ, τα υπόλοιπα. Ακούγεται και τα πολύ λοιπά, ωραίο. Και τα λοιπά. Ακούγεται πολύ ωραίο. Αλλά όχι, δεν μου πάει η καρδιά να λέω την ντομάτα φρούτο, ρε παιδί μου. Δεν τη βάζω σε φρουτοσαλάτα. Στη σαλάτα με τα λαχανικά τη βάζω. Κοίτα πώς εξαφανίστηκε. Πάει αυτό. Φινίτο. Πατάτες δεν νομίζω να φας. Μια, δύο και τέλος. Μήπως θες να τις αφήσεις για να φέρω κάτι ακόμα. Τι εννοείς? Έχω κάτι στο ψυγείο. Τι εννοείς ότι έχεις κάτι στο ψυγείο? Εννοώ πως έχω κάτι στο ψυγείο. Το φέρνω. Και δεν μου το λες στην ώρα. Μη φας άλλη ντομάτα. Πάρτες από εδώ. Πάρτες από εδώ και τις βλέπω. Μη φας άλλες πατάτες. Πάρτες από εδώ και τις ξαναδώ. Για να γράφουμε ή το έκαναμε. Λοιπόν, εδώ. Εδώ περίμενα τα ματέτα αυτά να φύγουνε. Αυτό μένει. Αυτό φεύγει. Αυτό φεύγει. Ωραία, θα βρει. Είδες τα κουταλάκια? Όχι. Πάρα από αυτά που έχουμε εδώ. Να πάρει όμως να καθαρίσω πάλι. Τα λόγες. Πάρα από αυτά που έχουμε. Να πάρε. Λοιπόν, έχουμε. Τι είναι αυτό? Ωραίο. Και αυτό είναι... Και αυτό δεν είναι ωραίο? Δεν είναι ωραίο. Τι ωραίο είναι αυτό? Είναι λότους. Τι λότους είναι? Το αμάξι λότους? Όχι. Πού το θυμήθηκες αυτό? Άρεσε η Πόπη. Αυτά τα λένε από νωρί. Πού πας ρε Πόπη. Φέρ το πράγμα εδώ ρε. Να δοκιμάσω από το δικό σου πρώτα. Όχι ρε, τσουγκρίζουμε καλέ. Τσουγκρίζουμε. Γι' αυτό καθυστερούσε και δεν έφερε ζωσή ώρα το γλυκό. Δηλαδή ένα μπέργκερ ένα γλυκό είπες εσύ. Θέλω έναν διατροφολόγο να μου βγάλει διατροφή με τέτοια να τρώω μόνο και να είμαι κομμάτια. Ρε, δεν το κάνω στα ψέματα, αλήθεια σου λέω. Μετά από το σωστήριση δεν το κάνω ψεύτικα. Είναι τόσο τέλειο? Είναι οργασμός φαγητού μιλάμε. Ρε, με βάρεσε εγκέφαλο τώρα. Να δοκιμάσω, αλλά πρέπει να ξεπλύνω πρώτα. Ναι. Να ξεπλύνω με νερό να μου φύγει η γεύση του γλυκού, για να καταλάβω καλύτερα. Αλλά νομίζω πως αυτό είναι το ιδανικό για σένα. Κοίτα. Δεν σ' αρέσει το χρώμα που έχει το σοκολατένιο. Ναι, τη σοκολάτα δεν μπορώ, τη σοκολάτα. Αλλά είναι τέλειο. 9,2. 9,2, ναι. 9,2 στα 10, όπως λένε οι influencer. Οι TikTokers, όχι influencer. Οι TikTokers, ναι, πάμε αυτό. Ξήμιση. Ναι, είναι στο ίδιο μοτίβο. Όχι, 6,5. Ναι, αλλά σαν γεύση απαλότητας και αυτά είναι στο ίδιο μοτίβο. Είναι απαλό, αλλά δεν είναι του γούστου μου. Δεν είναι του γούστου μου. Αυτό εδώ, είναι με το που ακούμπησε ουρανίσκο, με ταξίδεψε. Έφυγα. Έφυγα, είναι σαν να έκανα σεξ με 40 παρθένες. Προσγειώσου και φάε. Ταξίδεψα, λέει. Με τις 40 παρθένες. Και είναι τόσο μαλακό, έχετε τέτοια ωραία αφή. Τα κομματάκια έτσι εδώ, πάπα. Είναι πολύ ωραίο. Πρέπει να το δοκιμάσεις. Δοκίμασε. Δοκίμασε το. Και κράτα το.
Έχει καμία επαφή αυτό με αυτό? Όχι, καμία επαφή. Άρε, Πόπη, δεν μου το έλεγες, να σου έλεγα να παίρνεις δύο τέτοια. Είπα να πάρουμε στα γλυκά ένα και ένα, για να τα δοκιμάσουμε. Ξέρεις τι είναι το καλό, ότι δεν θα χρειαστεί να φας πολύ από αυτό. Για να σε στείλει στο carb coma που λένε και οι Αμερικάνοι. Ψέμι κατευθείαν. Ναι, carb coma, κατευθείαν. Ρέμε λίγο, παπ, έφυγες. Δηλαδή, ενώ ας πούμε κάτι άλλο που μπορεί να έχει όγκο, να έχει πολύ ζάχαρη, να τρως, να τρως, να τρως, να τρως και να μην καταλάβεις πως έχεις φάει τόσο πολύ ζάχαρη. Εδώ με μικρό όγκο που έχει τη ζάχαρη, φεύγεις. Έχεις φάει και το αλμυρό πιο πριν, κατεβαίνει. Έχετε και το γλυκό. Έτσι, στρώνει πάνω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι για να εκτιμήσεις όλα αυτά τα γλυκά που φτιάχνουν, όλα αυτά τα αλμυρά, τις σαβούρες, δεν πρέπει να τρώσω καθημερινή βάση. Γιατί αν τα τρώσω καθημερινή βάση, γίνεται τρόπο ζωής αυτό και δεν εκτιμάς μετά τα απλά πράγματα. Ενώ η γεύση έχει και το ρύζι. Πώς όμως να καταλάβεις τη γεύση ρυζιού όταν τρως κάθε μέρα μπέργκερ? Τι πάει. Ο άλλος μου λέει. Δεν έχει μάθει ρεζικό στα αυτοκίνητα. Η πρωτεΐνη με βρώμη μου λέει. Η πρωτεΐνη μου λέει με βρώμη μου λέει. Πώς το τρώτε μου λέει αυτό μου λέει. Η πρωτεΐνη με βρώμη. Δεν είναι καν γλυκό. Δεν μου είπε κανένα ότι το τρώμε για γλυκό. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά σου λέει, όταν αυτός τρώει κάθε μέρα τέτοια γλυκά, βέβαια, μετά η πρωτεΐνη με βρώμη δεν έχει γεύση. Όντως, τι γεύση να έχει. Τι γεύση να έχει η πρωτεΐνη? Σου φαίνεται ότι δεν έχει ζάχαρη. Αλλά εμείς πότε την εκτιμάμε? Θα σου πω εγώ πότε την εκτιμάμε. Όταν την κόβουμε πριν τους αγώνες και όταν την ξαναξεκινάμε. Μου το πήρες από το στόμα. Δηλαδή, μου το έβγαλες. Ναι, ρε παιδιά. Ωραία. Την εκτιμάμε όταν την κόβουμε μία ή δύο εβδομάδες πριν από τους αγώνες. Και σκεφτόμαστε και λέμε, αχ, και να είχα ένα πιάτο κουάκερ τώρα με μία πρωτεΐνη. Δηλαδή, σου λείπει αυτό. Δηλαδή, όταν είσαι στην προετοιμασία, σου λείπει μετά έστω και το ένα σκουπ πρωτεΐνη μαζί με τα 80 γραμμάρια κουάκερ ή 100 γραμμάρια. Αλλά στην αρχή θυμίσου την πρώτη εβδομάδα που ξεκινήσαμε, με το ζόρι μας κατέβαινε και αυτό σε εμάς. Γιατί έτσι είναι δύσκολο στην αρχή. Μετά δεν σκεφτόσουν εσύ και έστω να είχα ένα μήλο μετά την προπόνηση. Ναι, ρε γαμώτο, δηλαδή πόσο αξία μετά είχε το μήλο? Ένα πράσινο μήλο. Παιδιά, πραγματικά δεν έχει. Δεν μπορείς να εκτιμήσεις τίποτα. Δεν έχει τίποτα αξία στη ζωή σου αν δεν στερηθείς κάτι. Αν δεν υπάρχει ένα διάλειμμα από αυτό που κάνετε στην καθημερινότητά σας, δηλαδή. Όχι ότι αυτό που κάνουμε εμείς ότι είναι σωστό, για άλλους δεν είναι τρόπο ζωής. Κοιτάξτε, αυτό που κάνουμε εμείς σε περίοδο προετοιμασίας δεν είναι υγιεινό. Αλλά σε γενικές γραμμές εμείς στρεφόμαστε υγιεινά. Αυτό δηλαδή προσπαθούμε να πούμε στον κόσμο, ότι να μάθετε να τρώτε ισορροπημένα και υγιεινά. Μην κοιτάτε το άκρο της αγωνιστικής προετοιμασίας, γιατί όταν κάνεις κάτι επαγγελματικά και κάνεις πρωταθλητισμό, εννοείται πως θα χρησιμοποιήσεις τα πιο καλά μέσα, δηλαδή τα πιο, πώς να το πω, σκληροπυρηνικά. Τα πιο σκληροπυρηνικά πράγματα, ναι, θα είσαι πολύ πιο αυστηρός στη διατροφή σου, θα επιλέξεις πιο ποιοτικές τροφές, πιο στεγνές τροφές. Δηλαδή, εγώ ας πούμε δεν βάζω ούτε σάλτσες με 0%, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Και εγώ έτσι είμαι. Γιατί μου ενισχύουν τη γεύση και μετά θέλω να φάω περισσότερη ποσότητα φαγητού, ναι. Εκεί που θα φάω 300 γραμμάρια πατάτα, ξέρω εγώ, σκέτη, ψητή, άμα βάλω και 0% μουστάρδα, κέτσαπ, ξέρω εγώ, μαγιονέζα, θα θέλω να φάω κι άλλο και να μην μπορώ να σταματήσω στα 300 γραμμάρια. Οπότε γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου, να τον κοροϊδεύω. Εμείς οι δύο γι' αυτό ταιριάζουμε κιόλας. Είμαστε πολύ πειθαρχημένοι ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή σκεφτόμαστε ότι ναι, θα μπορούσαμε να βάλουμε 0%. Που δεν είναι κάτι, είναι κλάι. Ένα ζέρο, ένα τίποτα, ρε παιδί μου. 10 γραμμάρια, 15, 30 γραμμάρια πες από μαγιονέζα ή κέτσαπ ή μουστάρδα με 0% ζάχαρη. Θα μπορούσαμε να βάζουμε. Αλλά δεν το κάνουμε γιατί αυτό. Δεν θέλουμε κανένα ενισχυτικό γεύσης στο φαγητό, γιατί μας πειράζει και τους δύο στο μυαλό. Σωστά. Συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ. Μωρό, αυτό γαμούσε και ειδικά το δικό σου γαμούσε. Αλλά μέχρι εκεί γαμούσε. Αλλά αυτά είναι, εγώ δεν μπορώ, δεν μπορώ παραπάνω.
Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο με το cheat meal. Σαν επίλογο να πούμε ότι μην το δοκιμάσετε, αν δεν το αξίζετε πραγματικά. Μην επιβραβεύετε τον εαυτό σας αν κάνετε μια μέρα, δύο μέρες, μια εβδομάδα δίαιτα. Μια εβδομάδα. Μπορείτε να επιβραβεύσετε τον εαυτό σας κάνοντας ένα cheat meal όταν έχετε φτάσει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Ξεκινάτε μια δίαιτα, μην κάνετε την πρώτη ερώτηση στον διατροφολόγο, στον personal trainer, στον οποίο άνθρωπος έχει αναλάβει το cheat meal, πότε έχω το πρώτο. Παιδιά, κατευθείαν ξεκινάει λάθος συνεργασία. Το πρώτο cheat meal θα το κάνετε όταν φτάσετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκεί το καταλαβαίνω να γίνει το cheat meal. Αλλά πολλές φορές κάνοντας ένα cheat meal, ξεφεύγει η κατάσταση. Μπορεί να εξελιχθεί σε ένα cheat day. Και μετά θα ξεχάσουν να στείλουν update την επόμενη εβδομάδα. Ναι, μετά το cheat day γίνεται cheat week. Cheat. Παιδιά, όλα με ένα μέτρο, ένα όριο σε όλα. Ούτε το ακραίο που κάνουμε εμείς όταν είμαστε σε προετοιμασία, ούτε το ακραίο αυτό που βλέπουμε που τρώνε ακαταλόγιστα συνεχώς βρώμικο φαγητό. Δηλαδή, και να σου πούμε την αλήθεια, εμείς αυτό το βίντεο το κάνουμε επειδή βλέπουμε ότι στον κόσμο για κάποιο περίεργο λόγο αρέσει να βλέπει τους άλλους να τρώνε. Γι' αυτό το κάνουμε. Πουλάει αυτό. Παιδιά, πάψτε να δίνετε προβολές σε αυτό. Πραγματικά. Ας μην πάρει προβολές σε αυτό το βίντεο, δεν με νοιάζει. Αλλά ας μην πάρουν και οι άλλοι προβολές από τέτοια βίντεο που κάνουν. Γιατί βλέπω ένα παλικάρι στο TikTok που είναι υπέρβαρος, είναι πάρα πολλά κιλά. Νομίζω όσοι είστε στο TikTok ξέρετε ποιος είναι, Χρήστο τον λένε. Δεν έχω κάτι με το παλικάρι, αλλά ρε παιδιά, θα πάθει ζημιά. Θα πάθει ζημιά να το πει κάποιος να σταματήσει, γονείς δεν έχει. Το έχει πει ότι θα σταματήσει, αλλά... Όταν θα είναι η μέρα που θα σταματήσει, θα είναι η μέρα που θα πάει και στο νοσοκομείο. Ρε εσύ, Πόπη, είναι εθιστικό το ρημάδι, είναι εθιστική η ζάχαρη. Είναι εθιστική. Όταν ξεκινάς να τρως ζάχαρη και τέτοια φαγητά, μετά δεν έχει σταματημό. Ό,τι συντηρητικά έχουν αυτά. Θέλει συνέχεια. Σου ενισχύουν τη γεύση συνέχεια. Εμείς σήμερα που το φάγαμε, είμαι σίγουρη πως αύριο θα το ξαναθέλουμε. Θα ξαναθέλουμε να φάμε αύριο, ναι. Θα ξαναθέλουμε. Και για να μην θέλουμε, θα πρέπει να έχουμε ένα κίνητρο το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπούμε σε μια γραμμή. Εγώ και λόγω της υγείας δεν μπορώ να τρώω τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ, ας πούμε, να είμαι υπέρβαρος, δεν μπορώ να είμαι και πολλά μυϊκά κιλά. Δεν μπορώ, οπότε ουσιαστικά αν ακολουθήσω εγώ έναν τέτοιο τρόπο ζωής, υπογράφω συμβόλαιο θανάτου. Δεν γίνεται. Εμάς το δικό μας το μυαλό, το κίνητρο πάντα είναι το καλύτερο σώμα, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μπορούμε να βγάλουμε πάνω σε μια σκηνή. Ακριβώς. Ένας αγώνας, δηλαδή θα δούμε για μένα τώρα πότε είναι το 24 οι πρώτοι αγώνες που θέλω να κατέβω. Γιατί θα είναι το πρώτο μου κίνητρο για το φαγητό, να μπούμε σε μια σειρά. Απλά τώρα σήμερα σου κάνω παρασπονδία, σου κάνω συμπαράσταση σε αυτό, έτσι. Εντάξει. Μα και δεν έφαγες σήμερα τους δικούς σου αγώνες. Δεν έφαγα, ξεκίνησα κατευθείαν. Αλλά σε εμάς είναι αυτό, το κίνητρό μας είναι αυτό. Δηλαδή πρέπει και ο καθένας να βρει το δικό του κίνητρο. Ας είναι ο καθρέφτης του, ας είναι τα ρούχα του, ας είναι κάτι που να του δώσουν τη δύναμη για να μπορέσει να κάνει μια σωστή διατροφή. Για την υγεία του. Για να είναι γιατί αυτό έχει σημασία. Σημασία, παιδιά, στο κάτω-κάτω είναι η υγεία και το σώμα να είναι λειτουργικό. Να μπορεί να είσαστε λειτουργικοί και στα 20, που στα 20 για μένα δεν είναι κάτι να έχεις ένα όμορφο σώμα. Ένα όμορφο σώμα πρέπει να το έχεις και στα 30 σου και στα 40 σου και στα 50, γιατί το σώμα του κουβαλάς όλη τη ζωή. Είναι μαζί σου. Αυτό. Βρείτε το κίνητρό σας. Αυτά, παιδιά, και μην τρώτε μαλακίες. Να είστε πάντα καλά, να έχετε καλές προπονήσεις χωρίς τραυματισμούς. Φιλάκια. Τι? Κάνε μια χάρη, αγάπη. Μάζεψε τα μικρόφωνα. Ναι. Το βγάζω αυτό. Ναι, ναι. Κλείσω. Θα πάθαινες εγκεφαλικό τώρα, άμα είχε κλείσει, έτσι. Ναι, θα ξενέρνω πάρα πολύ, αλήθεια. Γιατί είπαμε καλά πράγματα. Όπου εγώ έσκασα, ήταν πολύ δυνατό. Εγώ δεν το παρατήρησα το φαγητό, που το έβγαλα συγκεντρωμένο, σε άκουγα εσένα, άκουγα εμένα. Πάω να καθαρίσω τα δόντια μου. Να σου πω, αυτό θα σε βοηθήσει και στο χέσιμο. Ναι, σίγουρα. Μήπως να πούμε στους φίλους
του YouTube ότι αν έχουν μια δύσκολη μέρα και θέλουν να πάνε τουαλέτα να το κάνουν αυτό. Όχι ρε, μην τους λες τέτοια ρε, μην τους λες τέτοια και πάνε και το κάνουν. Αυτοί τα παίρνουν σοβαρά, τους τα λες αυτά τα πράγματα. Τα φιλιά μας. Φιλάκια.